Καλημέρα σας. Erricos Santis. Για αυτούς που δεν με ξέρετε. Ήμουνα στη θάλασσα σήμερα για περίπου μία ώρα και περπάτησα κοντά στη φύση, κοντά στη θάλασσα. Σκεφτόμενος διάφορα πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί όταν είναι σε έτσι περιβάλλον και κοντά στη φύση. Όταν ερχόμουν προς το γραφείο, ένιωσα την ανάγκη να πω κάποια πράγματα και έκανα κάποιο βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο. Κάτι συνέβηκε όμως, δεν ξέρω, η κάμερα δεν δούλεψε σωστά και αν και πιστεύω μίλησα από την ψυχή μου και νιώθω πολύ έτσι απογοητευμένος που τελειώνοντας το βίντεο ένιωσα ότι πράγματι είχα πει πράγματα που βγήκαν από την ψυχή μου. Δεν το έχω όμως αυτό το βίντεο, δεν ξέρω σε αυτό αν θα μπορέσω να έχω και να πω αυτά που είπα πριν. Είμαι στο γραφείο μου, στην υποτιθέμενη εργασία, την υποτιθέμενη δουλειά. Κάποιοι μας καταντήσανε εδώ να καθόμαστε σε ένα γραφείο τώρα και να μην έχουμε τι να κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάποιοι στην κυβέρνηση, κάποιοι στις τράπεζες, κάποιοι διευθύνων, κάποιοι από παντού. Και βλέποντας και κοιτάζοντας τριγύρω, βλέπω ότι έναν 80, μπορεί και 90% από των ανθρώπων που μας έχουν φέρει εδώ ακόμα είναι σε αυτούς τους διευθύνων τόπους της κυβέρνησης, είτε αυτό είναι η κυβέρνηση, είτε αυτό είναι βουλή, είτε... και προσπαθούν να φτιάξουν την καταστροφή που έχουν κάνει. Δεν θα καταφέρουν να κάνουν τίποτα. Αυτή είναι δική μου σκέψη. Πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι πρέπει να φύγουν όλοι και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Μόνον αν καθαρίσουμε το κακό θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Σκεφτόμενος όμως σήμερα στη θάλασσα, είχα τη σκέψη ότι ίσως αυτή η σε εισαγωγικά κρίση ταρακουνήσει λίγο τον κόσμο και μας φέρει πίσω λίγα από τα values που χρειαζόμαστε, τις αξίες της ζωής. Ποια είναι η αξία της ζωής? Ποια είναι η ευτυχία? Ποια είναι η επιτυχία? Ήταν επιτυχία αν κάποιος γονέας σε εισαγωγικά κατάφερνε να βάλει το γιο του στην τράπεζα να εργάζεται. Στη Cyprus Airways να εργάζεσαι. Ταχυδρομεία να εργάζεσαι. Σίτα, ηλεκτρική, τοποθετήσεις. Ρώτησαν όμως καμιά φορά αυτά τα παιδιά αν είναι αυτό που θέλαν να κάνουνε. Αυτός ο κόσμος που είναι πίσω από αυτούς τους πάγκους είναι στη δουλειά του ή είναι στη δουλεία του? Στη δουλεία του. Τον Άλισον που είχαν οι δούλοι, τον κάνανε γρεβάτα και τον χρωματίσανε. Είναι το ίδιο. Άμα προσέξετε τι είναι ένας άλισος στο λαιμό και τι είναι μια γρεβάτα, είναι το ίδιο. Δουλεία, όχι δουλειά. Δουλεία. Κάποτε είχα διαβάσει ότι αν σε δύο ερωτήσεις που θα σας τις πω τώρα η απάντηση σας είναι ναι, τότε είστε ευτυχισμένοι.
Ερώτηση νούμερο 1. Θες να πας στη δουλειά σου το πρωί? Και ερώτηση 2. Θες να πας στο σπίτι σου το απόγευμα? Αν απάντησες ναι και στις δύο ερωτήσεις, τότε πιθανόν να είσαι ευτυχισμένος. Αν έχεις τη μία όχι που την έχουν 90% στους ερωτηθέντες, τότε είσαι δυστυχισμένος. Ζεις σε ένα ψεύτικο κόσμο. Και πιστεύω τώρα ότι αυτή η κρίση έχει ταρακουνήσει λίγο τον κόσμο και ορισμένα από αυτά τα values που είχαμε, που μετρούσαμε την επιτυχία με το αυτοκίνητο που οδηγούσαν ο κύριος και η κυρία του. Δύο πολυτελή αυτοκίνητα μέσα στο καράζ ήταν επιτυχία. Και θεωρούσαμε ότι το ζευγάρι ήταν ευτυχισμένο. 850 μέτρα σπίτι. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου έχω κάνει σπίτι μηχανολογικά 1350 τετραγωνικά κτισμένο σπίτι μέσα σε 6 σκάλες χωράφι. 800 μέτρα σαλόνι. Τι να κάνεις 800 μέτρα σαλόνι αν δεν έχεις αληθινούς φίλους να τους βάλεις μέσα στο σαλόνι? Ο κόσμος κτίζει παλάτια για να μπει μέσα να βρει την ευτυχία. Και ξεχνά ότι η ευτυχία είναι μέσα του. Μέσα μας είναι η ευτυχία. Σε αυτά που δίνουμε, σε αυτά που προσφέρουμε στον κόσμο. Θυμάμαι όταν το 1974 φύγαμε από την Αμόχωστο, ζήσαμε με την οικογένεια μου περίπου 7 χρόνια σε μία παράγκα η οποία δεν ήταν περισσότερο από 6 επί 4. 24 τετραγωνικά μέτρα, ήταν υπνοδωμάτιο για 7 άτομα, τραπεζαρία για 7 άτομα, κουζίνα για 7 άτομα, χώρος που διαβάζαμε για 7 άτομα, 24 τετραγωνικά. Και αυτά τα χρόνια ήταν τα πιο ευτυχισμένα χρόνια που θυμάμαι στη ζωή μου. Διότι υπήρχε η αγάπη, υπήρχε η αρμονία, υπήρχε ο στόχος, υπήρχε ο λόγος να ζήσουμε, να επιβιώσουμε, να πάμε σχολείο, να φάμε, να πιούμε, να τραγουδήσουμε. Ναι, θυμάμαι τον πατέρα μου τραγουδούσε έξω στην αυλή. Και δημιουργήθηκε μία οικογενειακή θαλπορή γιατί έπρεπε να υπάρξει η επιβίωση. Καταφέρατε ποτέ σας να πείτε έναν ευχαριστώ στους γονείς σας? Να δείτε πώς θα νιώσετε? Αυτό είναι, ονομάζεται breakthrough. Breakthrough είναι να πηδήξεις έναν μεγάλο εμπόδιο. Να μπορέσεις να πεις ευχαριστώ στους γονείς σου. Και αυτό νιώθω πολύ ευτυχισμένος διότι κατάφερα να το κάνω όταν ήμουν 50 ετών. Την ημέρα των γενεθλίων μου, ναι, κατάφερα να πω ευχαριστώ στους γονείς μου για αυτά που μου έδωσα. Τους είπα ένα ευχαριστώ γιατί ποτέ δεν τράπηκα, τους είπα. Όταν με ρωτούσε κάποιος ποιοι είναι οι γονείς μου, πολύ περήφανα έλεγα ο Ανδρέας και η Αντρούλα Σάντι. Σίγουρα αυτό με συγκινεί, διότι είναι breakthrough. Κάντε το. Κάντε το και θα νιώσετε διαφορετικά. Μην περιμένετε να το πείτε στο νεκροταφείο αυτό στους γονείς σας. Διότι εκεί πιστεύω δεν θα σας ακούν. Δεν θα βλέπουν τα λουλούδια που θα παίρνετε. Δεν θα τους νοιάζει αν ανάβετε το καντήλι. Τώρα θέλουν να σας δουν. Τώρα. Πέστε τους έναν ευχαριστώ. Αγκαλιάστε τους. Δείξτε τους την αγάπη σας. Δείξτε τους ό,τι νομίζετε. Ακόμα και πρόβλημα να είχατε, πέστε τους το πρόβλημα. Γιατί νομίζετε ότι έκαναν τα λάθη που έκαναν όταν σας μεγάλωναν? Ίσως να έκαναν λάθη.
Και οι περισσότεροι μας κάνουμε λάθη διότι δεν υπάρχουν σχολεία να μας μαθαίνουν να είμαστε γονείς. Δεν υπάρχουν σχολεία. Γονείς μαθαίνουμε μόνο γινόμενοι γονείς. Κατά τη διάρκεια που είσαι γονέας, μαθαίνεις να είσαι γονέας. Και στο τέλος ίσως να είναι και αργά. Χρειαζόμαστε ένα καθάρισμα στην Κύπρο, αλλά δεν πιστεύω να γίνει. Γι' αυτόν ας επιστρέψουμε έτσι λίγο στα βάλιου μας. Ας επιστρέψουμε λίγο στη φύση. Ελάτε στη θάλασσα να περπατήσουμε το πρωί. Γιατί να τρέχετε να πάτε δουλειά? Δεν κατάλαβα. Γιατί να τρέχετε? Είναι 9:30 τώρα. Να πάω πού? Να κάνω τι? Να μαζέψω λεφτά? Να τα κάνω τι? Να τα κάνω ομόλογα αναπτύξεως? Να τα κάνω αξιόγραφα? Τι να τα κάνω? Να τα βάλω στην τράπεζα? Στη μεγαλύτερη απάτη και στημένη πυραμίδα στον κόσμο, την τράπεζα. Που οι μισθοί που έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι είναι αστρονομικοί. Όχι. Θα πηγαίνω στη θάλασσα, να περπατώ, να ζήσω. Αυτά τα λίγα χρόνια που μας έχουν μείνει να ζήσουμε. Να ζήσουμε σαν ανθρώποι. Αφήστε μας να ζήσουμε σαν ανθρώποι. Θα το βάλω στο Facebook, στο YouTube το βίντεο αυτό. Υπάρχει και τρόπος να γίνετε θεατές αυτών των βίντεο μου, να κάνετε subscribe, έτσι ονομάζεται. Κάντε subscribe στο βίντεο. Ξεκίνησα και κάποιες εργασίες και δουλεύω από το ίντερνετ, οι περισσότεροι με ξέρουν. Μπορώ να διδάξω ανθρώπους να δουλέψουν από το ίντερνετ. Μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους να δουλέψουν από το ίντερνετ. Γι' αυτόν θα είναι και τα τηλέφωνα μου εκεί, όλα θα είναι. Επικοινωνήστε μαζί μου αν θέλετε βοήθεια. Ούτε αξιόγραφα θα σας ζητήσω να μου κάνετε, ούτε τίποτα. Φιλία θέλω. Θέλω τη φιλία σας, θέλω την αγάπη σας, θέλω το like σας. Κάνετε μου ένα like στα βίντεο που κάνω. Και ελάτε στη θάλασσα μια μέρα να περπατήσουμε. Ελάτε να κολυμπήσουμε μαζί. Να νιώσετε τη ζωή. Εμπάτε στη φύση. Καλημέρα σας. Ερρίκος Σάντις.